Προσευχή πρώτη. Πανένδοξε μάρτης του Χριστού και στρατιώτα του Επουρανίου Βασιλέως, Τρίφων παμακάριστε τη ακυρά του Τρυφίσου επώνυμος, ο γενναίος των Χριστών επηγής ομολογής σας, και δια τούτο νίνεν ουρανής της εδίου απολάβων μακαριότητος, και με τα παρησία στο θρόνο της τρισπλίου θεότητος παριστάμενός σου, τη μαρτυρική μεγαλειότητη προστρέχομεν με τα Θεών. Πάντες εμείς η αμαρτωλή και ανάξη δούλη σου, και οικετεύομεν τη συμπαθεστάτην και χριστομίμητών σου φιλανθρωπίαν. Είναι ασπλαχνιστής εφημάς, του συνανάγκιόντας και περιστάσει, από διώξεις μακράν των χωραφίων και κήπων και αμπελώνων ημών, πάντα τα ερπετάκια ακρίδας και κάμπιας και πολυειδή ζωήφια και θηρία, τα βλάπτοντα τους καρπούς και φύλλα και ρίζα των δέντρων και πάντων των λαχάνων τέ και γεννημάτων και οσπρίων ημών. Σίγαρ εξαίρετον και ιδιαίτερα νύλυφα στη χάριν ταύτην, πολύαθλε παρά του σωτήριο ημών Ιησού Χριστού. Ου μόγον πρώην έτη ζών δια τη θεάρεση των πολιτείαν σου, αλλά πολλό μάλλον νυν με τα θάνατον δια των μαρτυρικών και διέματος τέλος, ο υπέρ της αυτού ομολογίας και πίστεως υπέμεινας, ναι, ομολογούμεν ότι δια της αμαρτίας ημών ταύτεστε συμφορές παρεδόθημεν και τη του Θεού οργή υπεπέσαμεν, αλλά σύ γενναία αθλητά ή μόνον θελήσεις τη μαρτυριακή σου παρησία χρήσαστε. Πιστεύομεν ότι ραδίως κατασβέσεις την καθημών εξαυθύσαν ταύτην του Θεού αγανάκτησιν και την αθυμίαν ημών εις ευθυμίαν μεταβαλείς. Όθεν, επειδή δια το πλήθος των ανομιών και αμαρτιών ημών ούκα έχομεν παρησίαν στην ενώπιον της αθλοφορικής σου δόξης και αμέσως την οικεσίαν ποιήσαστε. Δια τούτο μεσίτην, αντί ημών, προσέ προβαλόμεθα, αυτό σου το αίμα, ο υπερχριστού ξέχειας, πανέμφημε, και αυτά τα μαρτυρικά αγωνίσματα, άπερι πένικας, εν το αθλικοτάτο σου σώματι, έπειδε τίνιν εσπλαχνικότατε μάρτης, επ' αυτά, διόν των χρυσών ομολογήσας, και τον αμαράντινο του μαρτυρίου έλαβε στέφανον, και επάξον της δεήσεως ημών των ταπεινών οικετών σου, και της ενεστώσεως ανάγκης των ερπετών, και ακρίδων, και θηρίων, και πολυειδών ζωηφίων, των λιμενωμένων τους καρπούς των χωραφίων και αμπελώνων και κήπων ημών, απολύτρωσα ότι κινδυνεύομεν υπ' αυτόν λοιμό και θανάτο και παντελή αραδοθήν εμφανισμό. Ημίστε και πάσα ύπαρξη ημών. Εάν μη εκτεριμήσου ταχαίως ημάς προκαταλάβωσιν, είναι αδια της ίσοξίας προστασίας, του επικειμένου κινδύνου απαλλαγέντες, ακαταπαύστος και χρεωστικός στο σών μεγαλύνομεν όνομα, σωτήρα ημών και ευεργέτην και αντιλήπτρο με τα Θεών σε επιγραφόμενη. Και δια σου δοξάζομεν τον κοινών δεσπότην, τον Κύριον ημών Ιησού Χριστόν, τον εν γη και ουρανό σε δοξάσαντα. Ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας αμήν. Προσευχή δεύτερη. Όντως μεν λαψάκου κόμη, και τα σχήνας, επιμελουμένου και βοσκόντος, οργή κατήλθεν από Θεού Παντοκράτορος, ούκ εις τον τόπον εκείνων μόνον, αλλά και εις τα κύκλο περιχώρους. Του τε στην οργή, προς πάσαν άμπελων, χώραντε και κήπων, αθρώους των φύλων και των καρπών βρυθωμένων, μαρενωμένων και αφανιζωμένων, ορώνουν εγώ ελάχιστος τρίφων, ούτε τυκωμένους στους καρπούς και διατάφθην την αιτία διαπαγωμένους στους ανθρώπους, το παντελή αφανισμό των καρπών της γης των, τεχωραφείων, αμπέλων, κήπων και λαχάνων και παντίων δέντρων, το τι ούτου ολέθρο παραδεδομένων. Διαπονηθεί σε δεήθην προς τον Κύριον και Θεόν μου. Του γενέστε αφανή πάντα τα θηρία, τα προσαδικέν και φθοράν υπάρχοντα των τεκήπων και χωραφίων, και αμπέλων και παντίων δέντρων, τε και λαχάνων. Και μάλιστα τον τυγκόμην εκείνην, οι κούντες της παρακειμένης λίμνης, και προς υπόκλησιν και προς κλησίν μου, παραγενωμένων, και δίης προσεχή κλείναντός μου το γόνι, και τα σχήρας προς τον Θεόν εκπετάσσοντος. Ο εισακούοντον, εις αυτόν πεπιθώτον Θεός, αυτός εξαπέστειλεν, εξετήμου κατοικητηρίου αυτού άγγελων. Του πετάξε παν φίλων και παν γένους κακούργων θηρίων, των αδεκούντων την άμπελων, την χώραν, τέ και των κήπων των δούλων αυτού. Ο και των θηρίων τούτων, τα ονόματα σαφώς επιστάμενος, ή Ακάμπη, Σκόληξ, Σκολικοκάμπη, Σκάνθαρος, Βρούχος, Ακρής, Επίμαλος, Καλιγάρης, Μακρόπους, Μύρμιξ, Φθύρ, Ριγκίτης, Ψηλίτης, Καυλοκόπος, Ερισίβη, Κοχλή, Ψαλίτης, και ή τι άλλο προσφυσούν και μαραίνουν τον καρπόν της ταφυλής και το λοιπόν ειδών και λαχάνουν. Ου μη δεν, αλλά και αυτός, εγώ όρκω ταύτα εδέσμων. Του μικέτη τους τόπους, των εμέ προσκαλουμένων, επιβαίνουν τούτους και διατριβήν, αλλά επί άβα των τόπων, επέταξε απελθήν. Ο δε όρητος, τι ουτός έστειν. Ορκίζω ημάς κατά των αγιών πολιώματων χερουβήμ και των εξαπτέρυγων σεραφείμ
τον υπτάμενο κύκλο του θρόνου και κραζόντων το Άγιος 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 Κύριος Σαββάωθ, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Ορκίζω ημάς κατά των Αγίων Αγγέλων και πάσης δυνάμεως και των μυρίων μυριάδων και χιλίων χιλιάδων το φόβο πολλό ισταμένων κατ' ενώπιον της δόξης Κυρίου. Μη αδικήσετε την Άμπυλον, μήτε τη χώραν, μήτε τον κήπον των δέντρων, τέ και λαχάνων του δούλου του Θεού τάδε. Αλλά πέλθετε εις τα άγρια όρη, εις τα άκαρπα ξύλα, ίσα εχαρίσωτε ημίν ο Θεός την καθημερινή τροφήν. Ορκίζω ημάς κατά το τιμίο σώματος και αίματος Χριστού, του αληθινού Θεού και σωτήρος ημών. Διού και σωτηρία εδόθη ημίν και απολύτρωσης, και υπέρου μέλωμεν, αποθνίσκην, μη αδικήσετε, μήτε τη χώραν, μήτε την Άμπυλον, μήτε τον κήπον, μήτε παν δέντρο κάρπιμον, τέ και άκαρπον. Ή φίλων λαχάνων αδικήσετε, εκ του περιορισμού και τόπου του δούλου του Θεού τάδε. Ή δε παρακούσιτε μου, και παραβείτε των όρκων. Ον όρκησα εμάς, ούκ έχετε προς εμέ των ταπεινών και ελάχιστον τρίφωνα, αλλά προς το Θεόν του Αβραάμ και Ισαάκ και Ιακώβ. Των ερχόμενων κρίνε ζώντας και νεκρούς, διό καθώς προείπων ημίν. Υπάγεται εις τα άγρια όρη και εις τα άκαρπα ξύλα. Ή δε, μη εισακούσιτε μου, οικετεύειν μέλο το φιλάνθρωπον Θεό. Του αποστείλε τον άγγελον αυτού, τον επί των θηρίων, και σιδήρο και μολύβδο, δύση μας. Και αποκτενεί, ανθώς τους όρκους και την προσευχήνε μου, του ταπεινού υθετήσατε τρίφωνος. Αλλά και οι στρουθοί, πεμπόμενοι, δι' εμείς προσευχής, καταφάγονται ημάς. Έτι ορκίζω ημάς κατά το μεγάλο νόματος, του επί της πέτρας επιγραφέντος. Και μη βαστασάσεις, αλλά διαραγήσεις, ως ήκυρος από προσώπου πυρός. Εξέλθετε εκ των καθημάς, Ιησούς προείπων ημείς τόπου Σαββάτους, και ανίδρους, και ακάρπους, εξέλθετε από το τόπο και περιορισμό των δούλων του Θεού. Των καμέ προσκαλουμένων, εις βοήθειαν αυτών και αντίληψην και σωτηρίαν. Είνα και εν τούτης δοξαστεί το Πανάγιον όνομα του Πατρός, και του Υιού, και του Αγίου Πνεύματος, και έπροσευχε, και αιτήσεις, του ταπεινού Τρίφωνος, εκπληρωθώσιν. Ότι το Θεό πρέπει δόξα και κράτος εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν.